Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προχωρήσω γρήγορα στο θέμα, ώστε να προλάβουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται. Η συζήτηση τελευταία στα συνέδρια και στα περιοδικά είναι για αυτά τα καινούργια αντιδιαβητικά φάρμακα. Και αυτό γιατί μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας στην ανακάλυψη καινούργιων ουσιών, ξαφνικά είχαμε τρεις καινούργιες κατηγορίες που θα τις κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, οι οποίες ελεγχθήκαν όχι μόνο για το αν ρυθμίζουν το ζάχαρο των ανθρώπων με διαβήτη, αλλά και για το αν έχουν και άλλες λειτουργίες και άλλες ωφέλιμες δράσεις. Και οι πιο ωφέλιμες δράσεις που μπορεί να φανταστεί κανένας είναι αυτές που μόλις ακούσατε, η ωφέλιμες προς το καρδιακιακό σύστημα και τους θανάτους. Εδώ υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις που λένε ότι πόσα χρόνια ζωής χάνονται σε άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη σε σχέση με άτομα χωρίς ζαχαρόδι διαβήτη. Βλέπετε ότι οι μαύρες επιφάνειες είναι εκείνες που περιλαμβάνουν τους θανάτους από καρδιακιακά αίτια περισσότερα από την ευθεία γραμμή που είναι στα άτομα χωρίς ζαχαρόδι διαβήτη, στους άνδρες και περισσότερα στις γυναίκες. Και ότι οι θάνατοι από μη καρδιακιακά αίτια τελικά είναι λιγότεροι, όπως βλέπετε και σε αυτό το γράφημα δεξιά. Θάνατοι από κάθε αιτία είναι λιγότεροι από τους θανάτους από καρδιακιακά αίτια στους ανθρώπους με ζαχαρόδι διαβήτη. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, δηλαδή στο τέλος του περασμένου αιώνα, οι θάνατοι ήταν πολύ περισσότεροι και βλέπετε το αριστερό τετράγωνο είναι για τους ασθενείς που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 και δεξιά είναι για εκείνους που έχουν διαβήτη τύπου 2. Οι μπλε γραμμές είναι για τους διαβητικούς και οι κόκκινες για τα κοντρόλ. Θάνατος από κάθε αιτία στο πρώτο τετράγωνο, από καρδιακιακά νοσήματα στο δεύτερο, για το διαβήτη τύπου 1, για το διαβήτη τύπου 2 δεξιά. Και η αλήθεια είναι ότι με τα καινούργια φάρμακα σιγά σιγά αυτοί οι θάνατοι μειώνονται και για τους ανθρώπους με διαβήτη και για εκείνους που δεν έχουν, αλλά παραμένουν πολλαπλάσιοι για τους ανθρώπους χωρίς με διαβήτη, ενώ ευτυχώς μειώνονται. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε φάρμακα και στο παρελθόν τα οποία μείωναν τη θνητότητα από κάθε αιτία, από μη θανατηφόρα εμφράγματα και από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, και αυτή ήταν η πυογλυταζόνη, ουσιαστικά η μόνη που είχε μια τέτοια μέτρηση, μια τέτοια μελέτη. Είναι η μελέτη Proactive, δημοσιεύθηκε το 2005 και παρουσιάστηκε όταν είχε γίνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και όμως το φάρμακο αυτό είχε ανεπιθύμητες ενέργειες και βλέπετε ότι έχει δοκιμαστεί σε μια πιο πρόσφατη μελέτη σε μη διαβητικά άτομα, τα οποία είχαν ένα πρόσφατο ισχεμικό επεισόδιο ή παροδικό ισχεμικό, εν πάση περιπτώσει, και είχαν ενσουλινοαντίσταση. Σε αυτούς τους ανθρώπους βρέθηκε ότι ασκούσε προστατευτική δράση, παθαίνανε λιγότερα εμφράγματα, παθαίνανε λιγότερα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μιλάμε για το φάρμακο Άκτος, που είναι, ίσως το γνωρίζετε καλύτερα. Και επίσης είχε μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, αλλά είχε κίνδυνο αύξηση σωματικού βάρους, κάνει κατακράτηση νερού και κάνει ειδήματα. Και είχαμε δει και περισσότερα κατάγματα. Υπήρξαν και κάποιες υποψίες για κακοήθειες στην ορδόχο κίστη στους άνδρες. Τέλος πάντων, το φάρμακο χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο από τις ελπίδες που είχε δώσει στην αρχή όταν είχε κυκλοφορήσει. Και ακόμα περισσότερες ελπίδες είχε δώσει ένα άλλο φάρμακο, το οποίο είναι το Avandia, η ρόζι γλυταζόνη. Βλέπετε στην τελευταία γραμμή πόσες πολύ περισσότερες περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας είχαν εμφανιστεί με το φάρμακο εκείνο. Και δεν αναφέρω το προηγούμενο ακόμα, το οποίο είχε κάνει ένα μπαμ στην Αμερικάνικη αγορά, δεν είχε έρθει στην Ευρώπη, ήταν η τρογλυταζόνη. Τα φάρμακα λοιπόν αυτά απεσύρθησαν. Η ρόζι γλυταζόνη δεν κυκλοφορεί πλέον. Κυκλοφόρησαν σε μια φάση, κυκλοφόρησαν μόνο σε κλινικές μελέτες, οι γλυταζάρες, οι οποίες όμως ήταν θανατηφόρα φάρμακα εν τέλει, απεσύρθησαν. Υπήρχαν πολλές αμφιβολίες για τις σουλφονιλουρίες, οι οποίες κυκλοφορούν ακόμα, γλυμπενκλαμίδι και γλυμπεπυρίδι, και λιγότερο η γλυκλαζίδι βέβαια. Και είχαμε και επιπλέον μια μελέτη που μας έδειξε ότι η πολύ αυστηρή ρύθμιση των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2 μπορεί να έχει και αντίθετα αποτελέσματα, και αυτή ήταν η μελέτη Accord, στην οποία προσπάθησαν να κατεβάσουν τη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 6%. Δεν το πέτυχαν, και η μελέτη στη μία ομάδα, και στην άλλη ομάδα τους άφησαν να είναι γύρω στο 7,5-8%. Αυτοί που είχαν αυστηρή ρύθμιση πέθαναν πολύ περισσότερο, πιθανότατα γιατί ακόμα συζητούν για τους λόγους των θανάτων αυτών, πιθανότατα από τις υπογλυκαιμίες και από τις επιπλοκές των υπογλυκαιμιών εν τέλει. Σε άλλες μελέτες δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά αυτή η μελέτη που σταμάτησε νωρίς τρόμαξε την επιστημονική κοινότητα και απέτησαν πλέον όλα τα προγράμματα ανάπτυξης των νέων αντιδιαβητικών φαρμάκων για το διαβήτη τύπου 2 να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν κατωτερότητα ως προς
ορισμένα τελικά συνολικά σημεία, αυτά είναι τα λεγόμενα MACE, Major Adverse Cardiac Events, στα οποία αναπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ο θάνατος από καρδιακιακά αίτια, το μη θανατηφόρο έμφραγμα και το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και μάλιστα, αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά, οι μελέτες να συνεχίζονται για κάποιο χρονικό διάστημα, που είναι 2-4 χρόνια, και να γίνουν μελέτες λοιπόν για την μη κατωτερότητά τους. Και βλέπετε όλες αυτές τις μελέτες, οι οποίες μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία, ορισμένες μας δώσανε και εκπλήξεις, που ορισμένες θα τις κουβεντιάσουμε σε λίγο. Όλες αυτές λοιπόν οι μελέτες είναι καμιά δεκαπενταριά. Θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα στοιχεία από τις μελέτες αυτές. Τι περιλαμβανόταν σε αυτές τις μελέτες, βλέπετε οι τρεις τελευταίες γραμμές σε αυτό το γράφημα δεξιά, που δείχνουν ότι περιλαμβάνουν το θάνατο από τα καρδιακιακά αίτια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ως κύριο τελικό σημείο των μελετών αυτών. Όλες αυτές δεξιότερα είναι οι πιο καινούργιες. Και αρχίσαν λοιπόν να σκέφτονται πού να προσανατολιστούν και τι στοιχεία είχαμε. Κοιτάγαμε λοιπόν να δούμε ποιες ορμόνες ρυθμίζουν τη γλυκόζη πλάσματος μετά τα γεύματα, εκτός από την ινσουλίνη και την αμυλίνη, που κυκλοφορεί στην Αμερική σε ενέσιμο για τους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 που δεν την έχουν. Υπάρχει το GLP-1. Το GLP-1 είναι μια ορμόνη που εκρίνεται από το έντερο, υπάρχει και γλυκαγόνη βεβαίως, και υπάρχει και η γρελίνη που μειώνει τη γαστρική έκρηξη. Και το GLP-1 είναι μια ινκρετίνη από τις δύο ινκρετίνες που κυκλοφορούν, που είναι, λέγεται γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1, που μοιάζει με τη γλυκαγόνη δηλαδή, έτσι κι αλλιώς το DNA, που, το γονίδιο που την παράγει είναι κοντά στο γονίδιο της γλυκαγόνης. Τι κάνει αυτή η ινκρετίνη? Σε περίπτωση που δοθεί γλυκόζη από το στόμα, αυξάνεται. Εφόσον δοθεί η ίδια ποσότητα γλυκόζης από τη φλέβα, δεν αυξάνεται. Και αυξάνεται με αποτέλεσμα να αυξηθεί πολύ περισσότερο η ινσουλίνη και άρα το συνδετικό πεπτίδιο. Άρα αυτό το γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 δρά στα β' κύτταρα. Στους ανθρώπους με ζαχαρόδη διαβήτη, η ινκρετίνη, το GLP-1, εμφανίζει μειωμένη δράση. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα ένζυμο που λέγεται διπεπτιδίλ πεπτιδάση 4, η DPP4, η οποία πηγαίνει και κόβει ένα διπεπτίδιο από το τέλος του GLP-1 πεπτιδίου και το αδρανοποιεί. Και βλέπετε στο αριστερό γράφημα πόσο αυξάνεται το σε πεπτίδιο, σας θυμίζω ότι είναι σε ίσες μοριακές πυκνότητες με την εκρηνόμενη ινσουλίνη, σε ανθρώπους που δεν έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, ενώ σε εκείνους που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, που έχουν και πολύ ψηλότερα ζάχαρα, όπως βλέπετε στο πάνω γράφημα, η αύξηση του σε πεπτιδίου είναι πολύ λιγότερη και μιλάμε για χορήγηση γλυκόζης από το στόμα. Φαίνεται λοιπόν ότι το GLP-1 δράσει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ιστών. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αμέσως είναι το πάγκρεας, αυξάνει τη σύνδεση ινσουλίνης, πολλαπλασιάζει τα β' κύτταρα και μειώνει την απόπτωση, αλλά πιθανότατα είναι προστατευτικό για την εξέλιξη του ζαχαρόδι διαβήτη, ώστε να προφυλάξει τα β' κύτταρα. Δράσει στο στομάχι και μειώνει τη γαστρική κένωση, άρα προκαλεί πρώιμο κορεσμό, άρα είναι κατά της όρεξης. Δράσει στον εγκέφαλο και μειώνει την όρεξη, άρα έχει και κεντρική δράση. Φαίνεται ότι δράσει στην καρδιά και έχει και καρδιοπροστατευτική δράση και λειτουργία, που θα δούμε μερικές διαφάνειες όταν μιλήσουμε για αυτά τα φάρμακα. Σαφώς δράξει το σηκώτη, οπότε μειώνει την υπατική παραγωγή γλυκόζης, την υπατική νεογλυκογένεση, και φαίνεται ότι με κάποιες μελέτες ότι δρά και στους μυς, αυξάνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Άρα ένα πεπτίδιο το οποίο δρά παντού. Και είναι κρίμα να μην το έχουμε. Και γι' αυτό βρήκαμε δύο τρόπους να το γλιτώσουμε αυτό το GLP-1 από την καταστροφή. Το ένα είναι να αναστείλουμε το ένζυμο που το καταστρέφει, που το αδρανοποιεί, την διπεπτιδηλική πεπτιδάση 4, το DPP4, που ακριβώς αυξάνει τα κυκλοφορούντα φυσικά παραγόμενα επίπεδα του GLP-1, αναστέλλοντας το ένζυμο, είναι η αναστολής της, και GLP-1 ανάλογα, τα οποία δεσμεύουν και ενεργοποιούν τον υποδοχέα του GLP-1. Αυτός το GLP-1 δρά μέσω υποδοχέων. Και αυτά είναι ανθεκτικά κατά της διάσπασης από το ένζυμο DPP4. Ποιοι είναι λοιπόν οι DPP4? Οι DPP4 που κυκλοφορούν είναι αυτοί εδώ, αυτές οι πέντε ουσίες κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τέσσερις κυκλοφορούν στην Αμερική, εκτός από την βίλδα γλυπτίνη. Στην Ευρώπη λοιπόν πρώτη κυκλοφόρησε το Τζανούβια γύρω στο 2007, και σε συνδυασμό με τη Metformin είναι το Τζανουμέτ. Σίγουρα τα έχετε ακούσει τα ονόματα και ίσως τα θυμόσαστε καλύτερα όταν τα βλέπετε γραμμένα. Το Γκάλβους και το Τζάλρα είναι η Βιλδαγλυπτίνη. Μαζί με Metformin είναι Εύκρεας, η Ιουκρέας και η Ζόμαριστ. Στα Ξαγλυπτίνη το Ογκλάιζα, η Λιναγλυπτίνη το Τρατζέντα και η Αλογλυπτίνη το Βιπίντια.
και έτυχαν ευρείας χορήγησης και κατανάλωσης και βεβαίως υπήρξαν μελέτες για αυτά. Είναι αυτές οι μελέτες που βλέπετε στην πάνω γραμμή, που θα τις δούμε λίγο καλύτερα. Η μελέτη Καρμελίνα, έχει και ωραία ονόματα, ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και την μελέτη Καρολίνα περιμένουμε να την μάθουμε το καλοκαίρι. Οι προηγούμενες, η SAVOR Team 53, η Examine και η TECOS ήταν αυτές που μας άρχισαν να κάνουμε να σκεφτόμαστε με τον τρόπο των τελικών σημείων, των συνολικών τελικών σημείων που ανέφερα στην αρχή. Η SAVOR Team που ήταν η πρώτη ήταν η Σαξαγλυπτίνη. Βλέπετε όλες δημοσιεύτηκαν σε πολύ σημαντικά περιοδικά. Η δεύτερη ήταν η Αλογλυπτίνη, η τρίτη η Τίκος ήταν η Σιταγλυπτίνη και τέλος η Καρμελίνα. Τα γραφικά που παίρνουμε από όλες αυτές τις μελέτες είναι περίπου ίδια μεταξύ τους όπως βλέπετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα φάρμακα δεν έδειξαν κατωτερότητα. Κανένα από αυτά δεν έκανε κακό για τα μείζωνα καρδιακά τελικά σημεία. Αλλά δεν παρατηρήθηκε και ανωτερότητα. Τα φάρμακα δηλαδή αυτά δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα καλύτερα, ούτε ιδιαίτερα χειρότερα. Ήταν πολύ καλά ανεκτά, μείωναν τη γλυκοζηλωμένη ημοσφαιρίνη και μείωναν το ζάχαρο, άρα η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη μείωση του ζαχάρου, αν την κοιτάξει κανείς μόνο αυτήν, ήταν καλή. Δεν μείωναν το σωματικό βάρος όμως και δεν είχαν και προστατευτική δράση κάπου αλλού. Όμως είδαμε δύο πράγματα τα οποία μας ανησύχησαν. Το ένα ήταν για την Σαξαγλυπτίνη, το Ογκλάιζα, ότι είχαμε μη αναμενόμενη αύξηση του κινδύνου για νοσηλεία, για καρδιακή ανεπάρκεια. Βεβαίως υπήρξαν πολλές συζητήσεις που έλεγαν ότι υπήρξαν στατιστικά θέματα με τη συγκεκριμένη μελέτη. Και για τη μελέτη Examine, που ήταν η Αλογλυπτίνη, το Βιπίντια, υπήρξε μια υποψία ότι υπήρξε αυξημένη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπετε ότι ο κίνδυνος καταρχήν δεν ήταν στατιστικά σημαντικός, αλλά οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ακόμα και εκείνοι χωρίς γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια, παρουσίαζαν αυξημένη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Η Τίκος και η Καρμελίνα τώρα τελευταία δεν είχαν αύξηση, οπότε μπήκε σήμα στο SPC του φαρμάκου να μην χορηγείται σε τους ασθενείς που έχουν υποψία ή που φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν διαφορές βεβαίως στις μελέτες. Στην Examine που ήταν η Αλογλυπτίνη, οι ασθενείς ήταν μια οξία μελέτη. Όλοι είχαν πολύ πρόσφατα αγιακά κεφαλικά επεισόδια, εμφράγματα ή χειρουργία για επαναστένωση, για επαναδιάνοιξη μάλλον. Ενώ στις άλλες δύο ήταν λιγότερο. Και πιθανόν κάποιες εξηγήσεις να έχουν να κάνουν με το διαφορετικό υπόστρωμα εκτός του GLP-1. Πιθανόν. Για την Βιλταγλυπτίνη υπήρχε μια ευρωπαϊκή μελέτη, όχι μεγάλη αμερικάνικη, η οποία έδειξε ότι μάλλον και αυτή είναι ουδέτερη όσον αφορά τα καρδιακιακά επεισόδια. Πιθανόν τα σημεία από εδώ από τη Γαλλία να δείχνουν ότι είναι καλύτερη στο συνολικό ή εδώ, αλλά αυτά είναι που έχουμε και δεν έχουμε καμιά μεγάλη από εκείνες που κουβεντιάζουμε συνέχεια. Υπήρξε μια κρίση ενός πολύ σημαντικού, τέλος πάντων, που αναγνωρίζουμε στο ζαχαροδιαβήτη ενός Philip Home, που το δημοσίευσε τώρα το Μάρτιο του 2019, αφού του βγήκε και η μελέτη Καρμελίνα, που είπε ότι υπάρχει μια μελέτη που δείχνει ότι δεν ήταν το σωματικό βάρος παράλληλο με το ευεργετικό αποτέλεσμα, με το ουδέτερο αποτέλεσμα σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια σε αυτές τις μελέτες. Άρα γενικώς ήταν τυχαίο πιθανόν το έβριμα της SAVOR και τα φάρμακα αυτά είναι καλύτερη επιλογή, η Σιταγλυπτίνη και η Λιναγλυπτίνη, δηλαδή το Τρατζέντα και το Τζανούβια, σε σχέση με τα άλλα. Και δεν υπάρχει ξεκάθαρο κέρδος από τους DPP-4 αναστολής, εκτός από την άριστη ανοχή, και πιθανόν γι' αυτό το λόγο αυτή η κατηγορία φαρμάκων θα μπει πίσω από τις επόμενες που θα συζητήσουμε. Οπότε ξέρουμε ότι τα φάρμακα τα παίρνουν σχεδόν οι πάντες με τον ζαχαρόδι διαβήτη, με την έκρηξη των φαρμάκων αυτών, αλλά οι σκέψεις μας είναι μήπως μπορέσουμε και τους δώσουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο της συγκρετίνης είναι οι αγωνιστές των υποδοχείων του GLP-1, τα οποία είναι ανάλογα του GLP-1. Βλέπετε στην αριστερή σχήμα τον ενδογενές ανθρώπινο GLP-1. Σας θυμίζω ότι είναι ένα φάρμακο που ανακαλύφθηκε από το σάλιο της σάβρας της κεντρικής Νότιας Αμερικής, τέλος πάντων, Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών, του Gila Monster, η οποία είχε ένα τέτοιο δηλητήριο και το οποίο έμοιαζε με το ανθρώπινο ενδογενές GLP-1.
Είπαμε τις, πώς δρά το GLP-1. Τι κάνανε λοιπόν, προσπάθησαν και αλλάξανε ορισμένα αμινοξέα και φτιάξαν τα ανάλογα και φτιάξαν πρώτα-πρώτα την εξενατίδη, η οποία ίσως επειδή είναι πεπτίδιο θα πρέπει να λέγεται εξενατίδιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσουμε, αλλά λέμε όλα στο θηλυκό και τελειώνουμε. Η εξενατίδη, η οποία κυκλοφορεί σε ενέσιμο, είναι όλα αυτά ενέσιμα καθότι πεπτίδια, και χορηγείται επίσης σε μακράς δράσεις ένεση με υποδόρια ένεση διαλύματος. Άλλα πράγματα που σκαρφίστηκαν να κάνουν για να τα κάνουν ανθεκτικά στην DPP4 είναι να βάλουν δύο αντίγραφα μαζί από το πεπτίδιο αυτό που είναι η αλμπιγλουτίδη, ή να κολλήσουν ένα λιπαρό οξύ σε μια άκρη ώστε να, επίσης να είναι ανθεκτικό στην DPP4, ή να αλλάξουν πολύ περισσότερα μόρια αμινοξέα στο μόριο του φαρμάκου, όπως είναι η λήξη σε ενατίδη, ή τέλος πάντων το πιο εκπληκτικό, να κολλήσουν ένα FC domain, ένα τμήμα αντισώματος στο πεπτίδιο που είναι αυτό το κόκκινο, και βάλουν και ένα συνδέτια και δύο μόρια ουσιαστικά του αναλόγου του GLP-1. Όλα αυτά για να τα κάνουν ανθεκτικά. Και κυκλοφορούν σε αυτές τις συσκευασίες. Είναι το Bayetta, είναι το Bydureon, είναι το Victoza, το οποίο κυκλοφορεί και σε συνδυασμό με ινσουλίνη με το όνομα Zultofy. Είναι το Lixumia, και όρθιες πένες δεξιά-δεξιά είναι το Trulicity. Και βλέπετε δεξιά πώς χορηγούνται αναλόγως του EGFR, και ότι ας πούμε η λιραγλουτίδη είναι ανεξάρτητη της χορήγησης του EGFR, ενώ τα άλλα έχουν κάποιο περιορισμό. Τα χωρίσανε αμέσως σε δύο κατηγορίες, της βραχίας δράσης που είναι η εξενατίδη, αυτά που χορηγούνται μια φορά ή δύο φορές, δύο φορές την ημέρα, η εξενατίδη και η λήξη σενατίδη, ή μακράς δράσης που χορηγούνται μια φορά την ημέρα ή χορηγούνται εβδομαδιαία χορήγηση. Έχουν κάποιες διαφορές. Βασική διαφορά είναι ότι της βραχίας δράσης, όπως είναι το Lixumia, μειώνει πολύ τα μεταγευματικά ζάχαρα, όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ το σημείο, ενώ η ντουλαγλουτίδη και η λαγλουτίδη πολύ λιγότερο. Και μειώνουν όμως εκείνα τα προγευματικά ζάχαρα. Βλέπετε ότι μειώνουν το σωματικό βάρος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την λαγλουτίδη αναφέρονται και μειώσεις των 8 κιλών μέσα σε 2-3 μήνες. Άρα δρά πολύ αποτελεσματικότερα και σε κάτι άλλο. Και στη συνέχεια είχαμε τις μελέτες. Τις μελέτες που αναφέραμε στην αρχή, τις μελέτες καρδιακικής προστασίας. Εδώ είναι σε μια μελέτη του 2018 και βλέπουμε τα φάρμακα και βλέπουμε ποια από τα φάρμακα αυτά, βλέπουμε τις μελέτες. Ποιες από τις μελέτες μας δείξανε σημαντικά αποτελέσματα. Η Ελίξα είναι για την λήξη σενατίδη, το Lixumia. Η Λίντερ είναι για την λύρα γλουτίδη, το Victoza. Το Sustain είναι μια σέμα γλουτίδη, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Και το Excel είναι για τον Bydureon, την εβδομαδιαία εξενατίδη. Βλέπετε λοιπόν ποια είχαν αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν είχαν αποτελέσματα η Λίντερ, η οποία είναι για τη Victoza, και η σεμαγλουτίδη, εν πάση περιπτώσει, που δεν κυκλοφορεί. Και για καρδιακή θνητότητα και επιβίωση, όπως είναι και ο τίτλος της ομιλίας μου, τα ουσιαστικά αποτελέσματα τα είχαμε μόνο με τη μελέτη Leader, που είναι η λιραγλουτίδη. Εδώ το ίδιο ισχύει και για τα θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εμφράγματα. Και εδώ το ίδιο ισχύει μόνο για την μελέτη Sustain, για τα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, και θνητότητα από κάθε είδος την είδαμε μόνο με την Leader και με τον Bydureon. Άρα έχουν επιτέλους κάποια φάρμακα αποτέλεσμα στην επιβίωση από τις καρδιακιακές παθήσεις. Βλέπετε τις μελέτες. Η αλμπιγλουτίδη δεν έχει κυκλοφορήσει στο εμπόριο, που είναι η τελευταία μελέτη του Δεκεμβρίου, και επίσης περιμένουμε τη μελέτη με το Trulicity. Και βλέπετε αυτά από κάτω, τη θνητότητα από κάθε αιτία και τη θνητότητα από καρδιακιακά αίτια, που είδαμε μόνο με την λιραγλουτίδη. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της μελέτης Leader. Η κυρία έκβαση μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη στατιστική σημαντικότητα, αλλά τα διευρυσμένα και τελικά σημεία, ο καρδιακιακός θάνατος και θάνατος από κάθε αιτία, είχαν αποτέλεσμα, και αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε πλέον φάρμακα που κάνουν τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο. Τα αποτέλεσματα της μελέτης Harmony ήταν επίσης πολύ ενθαρρυντικά. Βλέπετε ότι το συνολικό αποτέλεσμα είχε στατιστική σημαντικότητα. Και επίσης ήταν μη στατιστικά σημαντικά εμφράγματα και αγκιακά κεφαλικά επεισόδια.
Έχουμε παθοφυσιολογικό υπόβαθρο. Έχουμε. Φαίνεται ότι οι αγωνιστές των υποδοχείων GLP-1 έχουν αντιαθυροσκλεροειδική δράση, έχουν βελτίωση της ενδοθυλιακής λειτουργίας, έχουν αντιφλεγμονώδεις δράσεις, έχουν μείωση, προκαλούν μείωση της έκτασης της βλάβης του εμφράγματος, αυτό κυρίως σε πειραματόζωα, και επίσης τροποποιούν παράγοντες κινδύνου, όπως καταλάβατε, αφού μειώνουν το σωματικό βάρος και βελτιώνουν το γλυκαιμικό έλεγχο. Είπε λοιπόν ο Home ότι πιθανόν η επίδραση των φαρμάκων ως κατηγορία να έχει τελικά οριστικά ένα καρδιακό όφελος, ότι η δράση αυτή ουσιαστικά μέσα στους πρώτους 12 μήνες τη βλέπουμε και επεκτείνεται, και ότι παρόλο που οι ενέσιμες θεραπείες δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες, φαίνεται ότι η καρδιαγγειακή προστασία δεν μπορεί να μην δοθεί σε άτομα με διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο, εφόσον το κόστος μπορεί να αντιμετωπιστεί, υπάρχει και ένα κόστος, και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε αυτή την κατηγορία φαρμάκων δεν έχουμε. Έχουμε γαστρεντερικές διαταραχές, οι οποίες μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα περνάνε. Μπορεί να έχουμε δυσκολιότητα αργότερα, αλλά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και η τρίτη κατηγορία των καινούργων φαρμάκων που επίσης κυκλοφόρησε και για την οποία γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τελευταία και βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύσεις, είναι η αναστολή του SGLT2. Θα πούμε αμέσως μετά τι είναι ο SGLT2. Είναι αυτά τα τρία φάρμακα που κυκλοφορούν. Είναι το Forxiga, το Jardiance και το Invokana. Συνδυασμός με Metformin είναι αυτός που βλέπετε. Υπάρχει ένα συνδυασμός με την Λίνα Γλυπτίνη από τη DPP4 αναστολής και προσαρμόζονται ανάλογα με την νεφρική λειτουργία έτσι. Πώς δρούν? Βλέπετε στα αριστερά σχέδια ότι κανονικά το 90% της γλυκόζης που πάει στο ουροφόρο σωληνάριο, στο εγγύς, επαναρροφάται μέσω αυτού του μεταφορέως, είναι συμμεταφορέας γλυκόζης και νατρίου. Οπότε γυρίζει γλυκόζη και νάτριο στο αίμα, το οποίο αν δεν γύριζε θα απεβάλλεται κανονικά, ενώ 10% από τον SGLT1 στη συνέχεια του νεφρικού σωληναρίου. Και αυτό ακριβώς αναστέλλοντας τον SGLT2 επιτυγχάνουμε να μην γυρίζει στο αίμα και να φεύγει με τα ούρα. Φαίνεται ότι η δράση τους είναι πολλαπλή, τη στιγμή που όχι μόνο κάνουν γλυκοζουρία, αλλά κάνουν και νατριούριση. Μειώνονται οι θερμίδες, άρα μειώνεται το ολικό λίπος, φεύγει το επικαρδιακό λίπος, μειώνεται η φλεγμονή, αυξάνεται η καρδιακή συσταλητικότητα, μειώνεται η γλυκοσμιωμένη αιμοσφαιρίνη και μειώνεται, φαίνεται, και η ουρικοζουρία. Μην φανταστείτε ότι είναι πολύ, είναι γύρω στο 10 με 12%, ενώ με την φεμπουξοστάτη είναι γύρω στο 60 με 70% τέλος πάντων, αλλά λίγο. Και αυτό, το υπερουριχαιμία, φαίνεται ότι είναι ένα στοιχείο του μεταβολικού συνδρόμου τέλος πάντων. Και μέσω της νατριούρησης μειώνεται η αρτηριακή πίεση, μειώνεται το σωληναριακό, αυξάνεται το σωληναριακό feedback και μειώνεται και όγκος πλάσματος. Ίσως μειώνονται και οι κοιλιακές αρρυθμίες. Ίσως δεν ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, που είναι όλα, εφόσον όλα αυτά γίνονται, είναι και νεφροπροστατευτικά. Άρα αυτά τα φάρμακα είναι και καρδιοπροστατευτικά και νεφροπροστατευτικά. Εδώ είναι μια παλιότερη μελέτη για τα τρία φάρμακα αυτά, που είπαμε έτσι, εμπαγλυφλοζίνη, καναγλυφλοζίνη και ντάπαγλυφλοζίνη, Αμερική και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, που έδειξαν ότι μειώνονται και οι θάνατοι. Εδώ είναι πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν οι μεγάλες μελέτες, μειώνεται η καρδιακή ανεπάρκεια και μειώνονται και οι θάνατοι από κάθε αιτία. Άρα όλα αυτά βλέπετε ότι είναι στατιστικά σημαντικά. Η CVD Real, συνεχίζουμε να την αναφέρουμε ενώ έχουμε και τις νεότερες μελέτες. Και την έκρηξη πλέον σε όλα αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα την έκανε η μελέτη EMPA-REG, που αφορά την εμπαγλυφλοζίνη, η οποία έδειξε σαφή σύνεψη ανωτερότητα έναντι εικονικού φαρμάκου, με ελάττωση του τριπλού τελικού καρδιαγγειακού σημείου, θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα και αγγειακό κεφαλικό επεισόδιο, κατά 14%. Βεβαίως, όταν ήταν τετραπλό και μπήκε και ασταθή στη θάγχη, δεν υπήρχε τέτοια ελάττωση, και επιπλέον έδειξε ότι οι θάνατοι από καρδιακά αίτια μειώνονται κατά 38%, που ήταν τεράστιο ποσοστό, και οι νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια επίσης μειώνονται κατά 33%. Τέτοια βελτίωση δεν είχαμε δει ποτέ μας μέχρι τώρα, αλλά βεβαίως υπήρξαν τα ερωτήματα. Γιατί αυτή η καμπύλη αρχίζει να αποκλίνει αμέσως τις πρώτες εβδομάδες? Τόσο εντυπωσιακά στοιχεία δεν είχαμε ούτε με τις στατίνες ούτε με την ασπιρίνη. Είναι ένας τύπος ο οποίος το έγραψε σε μια δημοσίευση, τέλος πάντων, το 2017. Η εμπαγλυφλοζίνη δίνεται σε δόση 10 μιλιγκράμμ και 25 μιλιγκράμμ. Ούτε μία ούτε η άλλη όμως φαίνεται ότι έχουν κάποια στατιστική διαφορά όταν χρησιμοποιούνται. Γιατί? Δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι το φυσιολογικό υπόβαθρο για τέτοια αποτελέσματα? Και
πολλοί μελετητές λένε ότι ως διουρητικό, διουρητικά είναι αυτά. Διουρητικά που δεν ενεργοποιούν το συμπαθητικό. Δεν φαίνεται ότι είναι τόσο ικανοποιητικές. Υπήρχαν ορισμένα στατιστικά προβλήματα αδιευκρίνησης αιτιολογίας με τους θανάτους, που ορισμένοι λένε ότι αν αφαιρεθούν ή δεν αφαιρεθούν δεν υπάρχει ανωτερότητα της εμπαγκελφλοζήνης. Δεν έχουν αποτελέσματα στα εγκεφαλικά και στα εμφράγματα και ίσως μη στατιστική αύξηση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδιών, την είδαμε και αυτή. Και υπάρχει απόκληση μεγάλη ανάμεσα στις περιοχές της μελέτης, μεγάλη απόκληση, δηλαδή Ευρώπη και Βόρεια Αμερική δεν είχαν τόσο καλά αποτελέσματα όσο είχε η Λατινική Αμερική και η Ασία. Άρα θα υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά στα πάντα υπάρχουν ερωτήματα. Στη συνέχεια ήρθε η Canvas, η μελέτη που κοιτούσε την Κάνα γλυφλοζίνη, η οποία κυκλοφορούσε πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και έδειξε και αυτή, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της, σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της EMPA-REG. Είχαμε το MACE, τα μείζωνα ανεπιθύμητα καρδιακά συμπτώματα, μείωση κατά 14%. Για τα δευτερεύοντα δεν είχαμε, εφόσον δεν ήταν στατιστικά αποτελέσματα, αλλά είχαμε και εδώ σημαντική μείωση της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 35%, και τα βλέπετε και εδώ πώς είναι, και βέβαια και την νευροπροστατευτική δράση, που ίσως κάποια άλλη στιγμή αξίζει να αναφερθούμε σε όλα αυτά μόνο από την άποψη του νευρολογικού προβλήματος. Έτσι. Θάνατοι λιγότεροι και λιγότερες νοσηλείες. Τι άλλο θέλουμε. Και τώρα το ραδά βγήκε και η μελέτη Declare Team με την DAPA γλυφλοζίνη, το Forsyga, το οποίο δεν μας έδειξε τόσο καλά αποτελέσματα σχετικά με τα θανατηφόρα ή συμβάματα. Δεν υπήρχε κατωτερότητα, δεν υπήρχε ανωτερότητα όμως, αλλά έδειξε και αυτό σημαντική ανωτερότητα σχετικά με την νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Και χτες ανακοινώθηκε στο New England η μελέτη Credence, η οποία την περιμένουμε, γιατί είχε δοθεί σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς που είχαν νευροπάθεια. Δηλαδή τη δώσανε, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα τη δίναμε στην αρχή, σε τόσο χαμηλά EGFR, το οποίο ήταν γύρω στο 15. Και βλέπετε πόσους ασθενείς, 4.400 ασθενείς, βλέπετε τα χαρακτηριστικά τους και τις αρτηριακές τους πιέσεις. Και εδώ πέρα ήταν επίσης νευροπροστατευτικές. Αριστερά στους μικρούς πίνακες είναι τα νευρολογικά στοιχεία, τα οποία έχουν στατιστική σημαντικότητα ως προς την ανωτερότητά τους, αλλά είχε και αυτή λιγότερους θανάτους. Και θανάτους από καρδιακά αίτια και θανάτους από κάθε αιτία. Άρα και τα τρία φάρμακα που λέμε γλιτώνουν ανθρώπους. Άρα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τους. Μείωση νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια, νευροπροστασία, μείωση της συνειτότητας. Η ευεργετική δράση αρχίζει σχεδόν από τις πρώτες εβδομάδες. Μειώνεται το τελικό καταληκτικό αποτέλεσμα, αλλά δεν επηρεάζονται εμφράγματα και εγκεφαλικά τόσο πολύ. Υπήρξε μια συζήτηση στην Canvas ότι αυξάνονται οι ακροτηριασμοί. Στην Credence δεν το είδαμε που ήταν το ίδιο φάρμακο. Πιθανόν να μην ήταν τόσο σημαντικό ή να υπήρχαν στατιστικά στοιχεία. Καλά είναι βεβαίως να μην τα δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν περιφερική αρτηριοπάθεια ή έχουν κάποια προβλήματα με πιθανότητα να οδηγηθούν σε ακροτηριασμό. Και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι καρδιοπροστατευτικοί μηχανισμοί? Είπαμε διουρητική δράση, είπαμε υπογλυκαιμική δράση χωρίς υπογλυκαιμίες. Φαίνεται ότι προσφέρουν υπερκάψιμο, που είναι το β' υδροξυβουτυρικό έναντι της γλυκόζης μέσω λιπόλυσης, το οποίο είναι πολύ πιο χρήσιμο ιδίως στην καρδιά. Είναι αντιπερτασικά και προσοχή μήπως παραπέσει η πίεση με τη χρήση τους. Μειώνουν το σωματικό βάρος και μειώνουν και το επικαρδιακό λίπος, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση όπως ξέρουν οι καρδιολόγοι. Μειώνουν τη δραστηριότητα του αντιμεταφερία νατρίου καλίου. Προκαλούν μια αιμοσυμπύκνωση, βλέπουμε και να αυξάνεται λίγο η αιματοκρίτης. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες λιγότερο μελετημένοι μηχανισμοί. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, πρέπει οι ασθενείς με διαβήτη και καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί αυτό ίσως ενδιαφέρει περισσότερο, να λαμβάνουν διαφορετική θεραπεία από τους ασθενείς με διαβήτη χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, ή πρέπει να λαμβάνουν ειδικά αντιδιαβητικά φάρμακα, ή να αυτοί που δεν έχουν διαβήτη να παίρνουν τα αντιδιαβητικά φάρμακα που προκαλούν προστασία? Γιατί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι ιδιαίτερος πληστισμός, έχει ελαστικότερους γλυκαιμικούς δείκτες, στόχους, και πρέπει ο γλυκαιμικός έλεγχος να είναι εγκαθίσταται σταδιακά και με μέτρο. Και επίσης οι στόχοι πλέον λένε ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 7 έως 7,5 τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, γιατί υπάρχει ο φόβος της υπογλυκαιμίας, είδαμε και τη μελέτη ACORD. Οι Αμερικάνοι παθολόγοι λένε 7 έως 8% τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη σε ασθενείς που δεν έχουν, που έχουν τον κίνδυνο να κάνουν υπογλυκαιμίες, και μάλιστα στο επόμενο statement 3 λέει αυτοί που έχουν κάτω από 6,5, κοίταξε να τους την ανεβάσεις τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Οπότε τελειώνοντας,
Αυτό εδώ δημοσιεύθηκε για το πώς πρέπει να λαμβάνουμε απόφαση σχετικά με τη θεραπεία των ασθενών με ζαχαρόδη διαβήτη, αφού εκτιμήσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά, τους ειδικούς παράγοντες, από κοινού απόφαση, τέλος πάντων συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη, και δείχνει αυτό εδώ πέρα το πινακάκι, το οποίο στα δύο πρώτα κουτιά, λέει, αφού πρώτα χρησιμοποιήσουμε τη μετφορμίνη, με τους περιορισμούς που υπάρχει, αν υπάρχει κυρίως εγκατεστημένη αθυρωματική καρδιακή νόσος, τότε GLP-1 αγωνιστή υποδοχέων με αποδεδειγμένο καρδιακό όφελος, μιλάει βασικά για το Βικτόζα, για τη μελέτη Leader, και SGLT2 με αποδεδειγμένο καρδιακό όφελος, εφόσον επιτρέπει το EGFR, μιλάει τώρα πλέον και με τα τρία φάρμακα τη στιγμή που έχουμε και για τα τρία αποδείξεις. Και από εκεί και πέρα, αν περαιτέρω. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, δίνουμε κι άλλο. Αν έχουμε όμως κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο, κατά προτίμηση SGLT2, που είπαμε και για τα τρία φάρμακα, ή αν δεν είναι ανεκτός ο SGLT2, γιατί έχει και αυτό τις ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν τις ανέφερα γιατί δεν ήταν αυτός ο τίτλος. Κάνει ουρολιμόξεις, μπορεί να κάνει μη υπεργλυκαιμική διαβητική κετοξαίωση. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θέλουν τη συζήτησή τους. Και αν τότε προσθέτουμε και τα υπόλοιπα. Τα άλλα είναι ανάγκη ελαχιστοποίησης υπογλυκαιμιών, που εδώ μπαίνουν οι DPP4, τα GLP1, η SGLT2 και η πιογλυταζόνη. Ανάγκη ελαχιστοποίηση τη αύξηση του βάρου, πάλι GLP1 ή SGLT2, που είπαμε ότι χάνουν και βάρο. Και τέλο, όταν το οικονομικό κόστο είναι το πρόβλημα, τη σουλφονιλουρία, που είναι το δοκιμασμένο φάρμακο ήδη από το 1956. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσαπόγα. Μα έδωσε ουσιαστικά όλε τι πληροφορίε που υπάρχουν σήμερα. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε πια καινούργια φάρμακα, περισσότερο ασφαλή και περισσότερο αποτελεσματικά. Όμως αυτό δεν αμβλύνει την ανάγκη της επιλογής του συγκεκριμένου φαρμάκου για το συγκεκριμένο ασθενή. Το κόστος είναι μία παράμετρος η οποία πρέπει να συζητείται, και εκ των πραγμάτων πολλές φορές βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Πάντως η τελευταία διαφάνεια του κ. Τσαπόγα που αφορά τον τρόπο προσέγγισης αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο που δυστυχώς στο δικό μας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρομαι, δεν εφαρμόζεται παρά μόνο ενδεικτικά, θα έλεγα. Παρακαλώ ερωτήσεις στο θέμα αυτό που αφορά όλους μας, δεδομένου ότι όλοι έχουμε ασθενείς με διαβήτη στις ειδικότητές μας. Μου έκανε εντύπωση στις τυφλές μελέτες ότι το άκρο που συγκρίνανε ήταν το φάρμακο έναντι πλασίμπο. Υπάρχουν μελέτες που να έχουν καταδείξει ανωτερότητα όσον αφορά τον καρδιακιακό κίνδυνο έναντι μιας σουλφονιλουρίας ή έναντι του DDP4 σε αυτές τις καινούργιες κατηγορίες, στο GLP-1 ή στο SGLT2 που μας... Ωραία. Είπες ότι βοηθάει. Υπάρχουν μελέτες που συγκρίνουν DPP4 με σουλφονιλουρίες, τρεις DPP4 με τρεις διαφορετικές σουλφονιλουρίες, σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια, και δείξανε ότι με τους DPP4 είχαμε λιγότερη καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι μελέτες επιτυγχάνουν την ίδια γλυκαιμική ρύθμιση και με το συμβατικό τρόπο, χωρίς επιπλέον χορήγηση φαρμάκου, και με τα καινούργια φάρμακα. Άρα, από αυτή την άποψη, είμαστε εντάξει. Υπάρχουν μελέτες σύγκρισης, οι οποίες δείχνουν σαφώς ότι οι σουλφονιλουρίες κάνουν υπογλυκαιμίες. Και τώρα η Καρολίνα, που είναι η μελέτη που περιμένουμε τώρα τον Ιούνιο για την Λίνα Γλυπτίνη, το Τρατζέντα, συγκρίνεται έναντι της Γλυμεπυρίδης, του Σολόζα. Αλλά δεν είναι το κύριο συμπέρασμα που θα βγει από την σύγκριση. Ήδη από μόνα τους τα φάρμακα για τις σουλφονιλουρίες τι άλλο κάνουν? Ευγλυκαιμία και υπογλυκαιμίες. Αυτά τα πράγματα είναι που δεν θέλουμε, και ξέρουμε και από μόνοι μας ότι καλά είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. Επίσης φαίνεται ότι έχουν και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικά με τη δράση του καρδιακού μυς. Υπάρχουν υποδοχή σουλφονιλουριών στα μυοκύτταρα του ενδοκαρδίου, της καρδιάς, του μυοκαρδίου. Μάλλον φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά, οι σουλφονιλουρίες, είναι πια ξεπερασμένα, παρά μόνο αν δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς τη δουλειά μας. Υπάρχουν μελέτες. Ποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα ομιλία. Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε, να κάνουμε ένα σχόλιο για τη νεότερη σωταγλυφλόζιν, που είναι συνδυασμός SGLT1 και SGLT2. Τώρα, τέλος Μαρτίου, τέθη προς κρίση στον FDA. Υπήρχε διχογνωμία στο αν θα πρέπει να εγκριθεί
και για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 αλλά και για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Για να εξηγήσουμε, είναι ένα συνδυασμός ένα φάρμακο που συνδυάζει συμμεταφορέα γλυκόζης και νατρίου για την αποβολή της γλυκόζης από τους νεφρούς, SGLT2, αλλά και SGLT1 που αποτελούν συμμεταφορέα γλυκόζης και νατρίου από το έντερο. Επομένως, αναστέλλεται η απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο και ευωδώνεται η απομάκρυνση της γλυκόζης από τους νεφρούς. Έχουμε διπλό δηλαδή όφελος, μειωμένο βαθμό υπογλυκαιμιών. Άρα, σημαντικό. Αυτό που είναι εις βάρος αυτής της κατηγορίας φαρμάκου είναι η αυξημένη εμφάνιση διαβητικής κετοξίωσης. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήταν σε, ας πούμε, επίκριση, ναι, ακριβώς από τον FDA. Αν όμως πάρει έγκριση, θα πάρει έγκριση και για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι περνάμε πια σε δυσκία. Στου ασθενεί με διαβήτη τύπου 1. Αν θέλετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Υπάρχει στο Medscape ένα φιλμάκι με μια συνάδελφο η οποία είναι μέλος του FDA και η οποία συζητά ακριβώς αυτό που λέτε. Και η οποία λέει ότι ούτως ή άλλως αυτή έδινε ή δίνει SGLT2 αναστολή στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, παρόλο που δεν είναι γραμμένο στις ενδείξεις. Και από ό,τι ξέρω, πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με το διαβήτη δίνουν τώρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Απλώς επειδή το φάρμακο δεν είχε ακόμα μελέτες σχετικά με την καρδιακή ασφάλεια, δεν το έβαλα. Όπως και για την ΕΡΤΟΥ γλυφλοζίνη, η οποία επίσης είναι σημαντική και η οποία χορηγείται κυρίως στην Ιαπωνία και έχει και από εκεί μελέτες. Τόσο χρόνο είχα. Ναι. Ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Κάποια άλλη ερώτηση? Να κάνω εγώ μια ερώτηση που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ανέφερες ότι οι GLP, τα ανάλογα, έτσι, πολλαπλασιάζουν τα β' κύτταρα. Ξέρω ότι αυτό γίνεται σε πειραματόζωα. Στον άνθρωπο υπάρχουν τέτοιες. Δεν ξέρω τέτοια μελέτη. Γιατί αυτό θα άλλαζε όλα τα δεδομένα. Ο διαβήτης τύπου 2 κατά τη διάγνωση σημαίνει ότι έχει χάσει τα 50% των κυττάρων μέσα από τη διαδικασία της απόπτωσης. Άρα, αν αυτά ασκούσαν πολλαπλασιαστική δράση χωρίς όμως τη νεοπλασματική κατεύθυνση, θα ήταν. Πάντως, οι φόβοι που υπήρξαν για καρκίνο του παγκρέατος νομίζω διασκεδάστηκαν και δεν υπάρχουν πλέον. Και επίσης και για τους καρκίνους του θυροειδούς που υπήρξαν και εκεί πέρα. Για το μυελοειδές και κατά κύριο λόγο. Ναι. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα φάρμακα. Okay. Και ευχαριστώ τον κύριο Τσαπόγα για την εισήγησή του. Νομίζω ότι θα περάσουμε στην επόμενη εισήγηση.